Καλημέρα. Αρχικά θα υπάρχουν περισσότεροι από 5.000 αστυνομικούς στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη του Πολυτεχνείου, οι οποίοι θα φρουρούν πιθανούς στόχους όπως είναι η Ισραηλινή πρεσβεία, η πρεσβεία της Αμερικής, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προφανώς και άλλοι πιθανοί στόχοι. Να πούμε τώρα ότι ομάδες άνδρες ομάδας Δίας θα είναι γύρω από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και θα πραγματοποιούν ελέγχους και την αντίστοιχη δουλειά θα αναλάβουν οι άνδρες της ομάδας δράσης για τα στενά των εξαρχείων. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη περιφρούρηση γύρω από τους χώρους του Πολυτεχνείου. Σκηνικό που την πορεία της Κυριακής, όπως καταλαβαίνουμε, θα κατελήξει στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Σωστά. Γενικότερα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από το Σάββατο το μεσημέρι θα είναι λίγο πιο αυξημένα τα μέτρα, όπως πάντα, όπως είπε και ο Λευτέρης. Αλλά να πούμε ότι είναι τα ίδια. Είναι τα ίδια, όπως είναι κάθε χρόνο. Μην παρκάρετε, αφήνετε τα αυτοκίνητά σας για πολλή ώρα στους δρόμους που ακούτε, που είναι υπέρυξη του Πολυτεχνείου. Υπάρχει πρόβλεψη, Λευτέρη, γι' αυτό. Για τη στάθμευση. Κάθε χρόνο υπάρχει η πρόβλεψη για τη στάθμευση υπό τον φόβο των επεισοδίων. Ναι. Μάλιστα, να προσθέσω ότι η αστυνομία θα επιστρατεύσει και ντρόουνς προκειμένου να επιτηρεί τον χώρο εναέρια. Άρα θα υπάρχουν και ντρόουν λοιπόν για να επιτηρείτε. Να πούμε επίσης ότι σήμερα σε 9 η ώρα θα ανοίξουν οι πύλες του Πολυτεχνείου. Ξεκινά ο τρίμερος εορτασμός. Για να τιμήσουν. Ξέρουμε τη διαδικασία και όσοι θέλουν να τιμήσουν. Να αφήσουν ένα λουδάκι. Ακριβώς. Και θα κορυφωθεί βέβαια την Κυριακή με την πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Δρακόντια τα μέτρα, ελπίζουμε να είναι ίσχα τα πράγματα. Όπως τα ξέρουμε κάθε χρόνο είναι. Ναι, τα ίδια πράγματα. Είναι αυξημένα τα μέτρα, είναι 5.000 οι αστυνομικοί περίπου και προσέχετε προφανώς πέριξη περιοχής. Οι κάτοικες περιοχής ξέρουν πολύ καλά, ξέρουν τα πάντα. Γι' αυτό ακριβώς.